Και πάμε στην Μαρία Δουρουδή, σε μια υπόθεση που δεν την αφήνουμε, δεν την ξεχνάμε καθώς είναι σε εξέλιξη η δίκη για το Μάτι και κάθε φορά που υπάρχει διαδικασία υπάρχουν συγκλονιστικές μαρτυρίες. Μαρία. Καλό μεσημέρι. Επειδή λοιπόν κάθε φορά λέμε Γιάννη και Χρήστο για τις συγκλονιστικές μαρτυρίες που κάθε φορά η μία ξεπερνάει την άλλη, σκεφτόμουν πριν και έλεγα ότι ίσως θα πρέπει κάποια στιγμή και εσείς και κάποιος από τους τηλεθεατές να έρθει μια βόλτα εδώ από τα δικαστήρια, να μπει μέσα στη δικαστική αίθουσα και να τα ακούσει. Γιατί ούτε και εμείς είμαστε ικανοί να σας μεταφέρουμε επακριβώς τα πράγματα που λένε οι άνθρωποι. Αν ακούτε δηλαδή και εσείς οι ίδιοι την κοφαντική σιωπή που υπάρχει μέσα στο δικαστήριο κάθε φορά που καταθέτει ένας μάρτυρας, θα καταλάβετε πολύ περισσότερα σε μία από τις πιο σημαντικές δίκες που διεξάγεται στη χώρα μας. Σκεφτείτε, ας πούμε, την Αθήνα Μουτάφη που έχω δίπλα μου, μία μητέρα η οποία έμεινε μέσα στη θάλασσα εκείνη τη μέρα, 5 ώρες μαζί με την κόρη της στη Βάσια. Ο πατέρας που είναι δίπλα δεν ήταν εκείνη τη μέρα μαζί. Και σκεφτείτε τι απόφαση είναι αυτή να πάρει αυτή η μάνα που μέσα στα χέρια της ο 23χρονος γιος της πνίγεται και πρέπει να αποφασίσει αν θα τον εγκαταλείψει για να κολυμπήσει μαζί με την κόρη της και να σωθούν. Αυτή τη μαρτυρία ακούσαμε σήμερα και ήταν πάρα πολύ δύσκολο για εσάς, κυρία Μουτάφη, φαντάζομαι, που δεν έχει σταματήσει να είναι δύσκολο. 4,5 χρόνια μετά ζείτε με αυτόν τον εφιάλτη συνέχεια. Όταν ανακαλείτε αυτές τις ώρες, κάθε φορά που τις θυμάστε, είναι και δύσκολη η ερώτηση που κάνετε. Τι να σας πω τώρα, πώς νιώθετε? Αυτό δεν έχει φύγει καθόλου. Αυτό είναι, το έχω πρίκα μέχρι να πεθάνω πια. Αυτές τις εικόνες, αυτές τις αναμνήσεις, με αυτό θα φύγω κι εγώ να πάω να τον συναντήσω. Ο Βίκτορας δεν άντεξε, παρόλο που ήταν ένα γεροδεμένο, ψηλό παιδί που κολυμπούσε. Ναι, κι όμως δεν άντεξε. Δεν ξέρω ακριβώς γιατί δεν άντεξε. Πανικοβλήθηκε, έπαθε πανικό. Δεν ήταν και μια κατάσταση που μπήκαμε στη θάλασσα να κάνουμε μπάνιο. Οι συνθήκες ήταν κινηματογραφικές. Αυτά δηλαδή μόνο στον κινηματογράφο τα βλέπεις. Κύματα τεράστια, αέρας τρελός. Η μέρα από 6,5 ώρα είχε γίνει 12 η ώρα το βράδυ. Δεν έχει σημασία. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν έχει σημασία γιατί δεν άντεξε. Δεν άντεξε γιατί κλήθηκε να αντιμετωπίσει κάτι το οποίο δεν μπορεί να φανταστεί κανένας άνθρωπος, κυρία Μουτάφη. Κανένας μας δεν μπορεί να το φανταστεί. Ακριβώς. Και είχε και την ευθύνη τη δική μας, εγώ πιστεύω, το παιδί, ότι πρέπει να σώσω τη μάνα μου, πρέπει να σώσω την αδερφή μου. Είχα και μία φίλη μου μαζί, ήμασταν δηλαδή 3 γυναίκες με τον Βίκτορα. Και η φίλη μου δεν τα κατάφερε και αυτή εγκατέλειψε. Το είδα αυτό ο Βίκτορας και μάλλον όλο αυτό τον φόρτισε πάρα πολύ και συναισθηματικά και σωματικά. Πάθαινε κράμπες στο παιδί. Δεν υπήρξε κανένας να βοηθήσει, κυρία Μουτάφη. Βοηθηθήκατε από κανένας... κάποιον? Τίποτα, Από κανέναν ναι, δεν βοηθηθήκαμε. Αν υπήρχε έστω και κάποιος να μας βοηθήσει, θα μιλούσαμε διαφορετικά τώρα. Δεν υπήρχε κανένας. Από την αρχή μέχρι, όχι το τέλος και μετά το τέλος. Και μέχρι και τώρα δεν υπάρχει κανείς. Εγώ δεν τους έχω δει καν εδώ πέρα τους κατηγορούμενους. Στη φάτσα δεν τους ξέρω, μόνο από την τηλεόραση τους ξέρω. Και θέλουμε να σας επιβαρύνουμε επιπλέον ερωτήσεις. Σκεφτείτε, παιδιά, ότι για να σωθούν... Αλλά από τη δίκη αυτή που σωθούν, είναι σε εξέλιξη, ναι, τι περιμένετε? Περιμένω να αποδοθούν ευθύνες οπωσδήποτε σε αυτούς που φταίνε, έτσι. Δεν φταίνε όλοι, αλλά κάποιοι φταίνε σίγουρα. Και πρέπει ο Πέλεκης να είναι πολύ δυνατός εκεί πέρα. Γιατί καταρχήν από τη δίκη λείπουν και κομμάτια του παζ, παιδιά, που πρέπει αυτό να... Αυτό εμένα με καίει. Τι εννοείτε? Γιατί εμείς θα μπορούσαμε εμείς να είχαμε σωθεί εάν δεν υπήρχε αυτή η κυκλοφοριακή συμφόρεση στον δρόμο. Γιατί εμείς μπήκαμε στα μάξη, αποφύγαμε τη φωτιά που άλλοι δεν την αποφύγαν. Δηλαδή εκεί που πέρασα εγώ, μετά από 5 λεπτά κάει και κόσμος. Μετά από 5 λεπτά στην κυριολεξία κάει και κόσμος. Εμείς τα καταφέραμε, περάσαμε από το μάτι της βελόνας. Μετά μποτιλιαριστήκαμε από τα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα κάποιος τα έβαλε μέσα στο μάτι. Δεν μπήκανε μόνοι τους ο κόσμος, δεν μπήκε μόνος του μέσα στο μάτι. Οπότε σας λείπει το ποιος έδωσε την εντολή να μπουν τα αυτοκίνητα στο μάτι? Ποιος κατέφερε? Βεβαίως. Η αστυνομία τα έβαλε μέσα στα... Από μαρτυρίες η αστυνομία έκανε εκτροπή των οχημάτων μέσα. Αυτό εμάς μας δυσκόλεψε τη ζωή, γιατί αν δεν γινόταν έτσι θα φεύγαμε. Λοιπόν, και μετά μπαίνουμε στη θάλασσα. Ναι. Και από εκεί δεν υπάρχει τίποτε. Ναι. Πουθενά κανείς τίποτε.
Καταρχάς, να σας πούμε κουράγιο, δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Δεν μπορεί κανένας να καταλάβει ούτε τι έχετε περάσει, ούτε τον πόνο σας, ούτε τι βίωσατε. Δεν γίνεται. Ό,τι και να λέμε εμείς εδώ, και ό,τι να σας λέει, δεν μπορεί να το καταλάβει κανένας μας. Δηλαδή, οι μόνοι που μπορούν να σας καταλάβουν είναι οι άνθρωποι που έχουν χάσει ανθρώπους εκεί στο μάτι και όσοι ήταν δίπλα σας. Κανένας άλλος. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο. Απλώς θέλουμε μέσα από την καρδιά μας να σας πούμε ότι έχετε πάντα μια φιλόξενη εκπομπή. Αν θέλετε εδώ να σας φιλοξενούμε για ό,τι θέλετε. Ευχαριστώ πολύ. Απλά ήθελα λίγο να πω, παιδιά, γιατί εμένα αυτό με καίει, ότι η πρόεδρος μίλησε για μια δίκαιη δίκη. Εγώ παρακαλάω να είναι έτσι, αλλά πώς μπορεί να είναι δίκαιη από τη στιγμή που λείπει η αστυνομία και το λιμενικό από αυτή τη δίκη. Και το λιμενικό αθωώθηκε, τέλος πάντων, από μόνο του. Έτσι. Δηλαδή έγινε μια δίκη μεταξύ τους. Και αθωωθήκανε. Το αυτό καταγράφουμε. Δηλαδή είναι τρομερό. Κυρία μου, τάφη, το καταγράφουμε. Και οι αναβαθμίσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός στους κατηγορούμενους. Έπρεπε να τους βγάλει σε διαθεσιμότητα, να γίνει η δίκη, να αποδειχθεί αν φταίγανε ή όχι και μετά ας έκανε ό,τι ήθελε. Όχι να κατηγορούνται για αυτά τα εγκλήματα και να τους κάνει αρχηγούς. Αυτό είναι απαράδεκτο. Εμένα μάλιστα. Αυτό με τρελαίνει. Τα κρατάμε όλα ό,τι λέτε. Είναι πολύ σημαντικές παρεμβάσεις. Κουράγιο, κυρία μου. Τάφη, δεν έχουμε να σημαντικοποιήσουμε σε εσάς και στην οικογένειά σας. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα.